Θα επικαλεστώ, κύριε Ταβουλάρη, και για εσάς την πρώτη μου ερώτηση, την δήλωση του κυρίου Τζανακόπουλου, τη σημερινή, ο οποίος απευθύνθηκε στο ΚΚΕ, λέγοντας ότι ακούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, την επιχειρηματολογία σας, αλλά την θεωρεί άδικη να εξισώνεται τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, να εξισώνεται τις κοινωνικές πολιτικές ή τις εργασιακές πολιτικές που θέλει να εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, να θεωρείται ότι είναι οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Και όλη αυτή η ρητορία μου θύμισε και το παλιό, εκείνο σύνθημα περί παπάγου και πλαστήρα, που είχε κάνει αρκετή προεκλογική δουλειά το ΠΑΣΟΚ τα χρόνια της δεκαετίας του 80. Μήπως τελικά επανέρχεστε κι εσείς με άλλους τρόπους ένα τέτοιο δίλημα και θεωρείτε πλαστήρα και παπάγο το ίδιο, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία το ίδιο? Οι εναλλαγές δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Υπάρχει ιστορική πείρα αρκετή. Αλλά για να μην πάμε και τόσο πίσω, εγώ θα επικαλεστώ, εμείς ως κόμμα, θα επικαλεστούμε την πείρα του πολύ πρόσφατου παρελθόντος, αλλά και αυτό που συμβαίνει τώρα στην προεκλογική συζήτηση, στην κουβέντα που γίνεται, στην παρουσίαση των θέσεων και των προγραμμάτων, που αυτό δείχνει πόσο δύσκολη θα είναι η επόμενη μέρα για τους εργαζόμενους και το λαό, όποια κυβέρνηση και αν προκύψει και με όποιο κορμό και αν είναι αυτή η κυβέρνηση των δύο πρωταγωνιστών, εν πάση περιπτώσει, ποιος θα είναι ο πρώτος, ποιος θα είναι ο δεύτερος. Προφανώς και υπάρχει μία αλλαγή του συσχετισμού που εκφράστηκε με τις πρόσφατες ευρωεκλογές και τις περιφερειακές δημοτικές εκλογές. Προφανώς εκφράστηκε αντίδραση και δυσαρέσκεια του κόσμου στην πολιτική που ακολουθήθηκε από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αλλά και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποχώρηση και των ΑΝΕΛ. Το ζήτημα είναι όμως ότι η επόμενη μέρα θα είναι για το λαό δύσκολη και θα περπατήσουν όλοι σε αυτά τα χνάρια και σε αυτό που έκανε το προηγούμενο διάστημα Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ. Παλιότερα, αν κάποιος θα έλεγε ότι αυτοί οι δύο θα βρεθούν μαζί, θα ήταν σαν να μίλαγε σε άλλο κόσμο. Όμως αποδείχτηκε, και αυτό ήταν και μια εκτίμηση και του δικού μας κόμματος, κυρίως του κόμματός μας θα έλεγα, ότι μπορούν να συνυπάρξουν. Σήμερα ακόμα πιο εύκολα φαίνεται και από αυτά που λένε ότι μπορούν να συνυπάρξουν με πολλούς τρόπους. Το ζήτημα είναι ότι ό,τι λέει ο ΣΕΒ, οι Ευρωπαίοι βιομήχανοι το ίδιο διακηρύσουν στα προγράμματά τους και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Άρα η απάντησή σας σε αυτό που λέει ο κ. Τζανακόπουλος είναι ότι σε επίπεδο εργασιακών, κοινωνικών, πολιτικών κλπ. Δεν υπάρχουν διαφορές επί της ουσίας των δύο κομμάτων. Κοιτάξτε, διαφοροποιήσεις υπάρχουν στο μείγμα της πολιτικής και κανένας δεν είναι ίδιος με κανέναν. Προφανώς δεν θα μπορούσε να υπάρχει, να διατηρείται και το σύστημα το αστικό έτσι, αν ήταν όλοι απόλυτα ίδιοι. Θέλω να πω, οι διαφορές είναι τέτοιες κύριο... που μπορούν να σας κάνουν να τους ξεχωρίσετε ή όχι. Στο κύριο ζήτημα που για εμάς αφορά τα λαϊκά στρώματα, αφορά τους εργαζόμενους, υπάρχει σύγκληση, υπάρχει ταύτιση των βασικών γραμμών και βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι σε όλα αυτά που έχουμε μπροστά μας, δηλαδή μνημόνια περάσανε μαζί, έχουμε χάσει τον αριθμό, σύμφωνο σταθερότητας ισχύει, είναι κοινώς αποδεκτό από όλους και όχι μόνο από τους πρωταγωνιστές αλλά και τα μικρότερα κόμματα που έρχονται, φεύγουν, αλλάζονται αλλάζουν μορφές. Όσοι συμφωνούν με την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας προφανώς συμφωνούν και με το σύμφωνο σταθερότητας. Η εποπτεία είναι εδώ, οι δεσμεύσεις μέχρι το 2060 είναι εδώ, αυτά που προτάσουν οι βιομήχανοι και οι επιχειρηματίες φαίνεται να έρχονται να υλοποιηθούν μέσα από τα προγράμματα που εμφανίζονται. Αυτό που ο λαός έχει να λάβει, έχει να κάνει για όλους, με το πώς θα το καθορίζει η απέτηση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και της οικονομίας, που σημαίνει ψίχουλα όταν αυτό είναι δυνατόν και πίσω πάλι όταν θα έχουμε μεγαλύτερους κλιμακισμούς της οικονομίας. Για να το σχηματοποιήσω και να φαντάζομαι αυτή είναι η απάντηση στον κύριο Τζανακόπουλο, δύο κόμματα, μία πολιτική, αυτό λέτε, πάνω κάτω. Είχαμε πει και παλαιότερα ότι είναι περισσότερα τα κόμματα. Ναι, παλιότερα είχατε πει για τρία κόμματα. Δύο πολιτικές, σωστά. Την πολιτική εμείς την εννοούμε όσον αφορά
τα συμφέροντα του λαού και των εργαζόμενων, που στο τραπέζι εδώ ακόμα και σήμερα, δεν λέω για τούτο εδώ, αλλά συνολικά λέω στη συζήτηση, δεν μπαίνουν ζητήματα που είναι ζητήματα κυριολεκτικά ζωής και θανάτου για τους ίδιους τους εργαζόμενους. Και αυτό έχει να κάνει, τοποθέτησή σας. Και αυτό έχει να κάνει με συνολικά πώς δομείται η ζωή τους μέσα σε αυτό το σύστημα. Κυρία Νταβουλάρη. Έχουν υποθεί πολλά πράγματι. Εμείς θα θέλαμε να εντοπίσουμε στο εξής και να στρέψουμε τη σκέψη των εργαζόμενων και του λαού μας σε αυτό. Παρακολουθούμε μία αντιπαράθεση που έχει να κάνει με το ποιος θα εξυπηρετήσει καλύτερα και θα αναλάβει την υπόθεση της οικονομικής ανάπτυξης, την υπόθεση της μεγαλύτερης πρόσδεσης και ικανοποίηση των συμφωνιών και των απαιτήσεων ταυτόχρονα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στους άλλους υπεριαλιστές, ανταγωνιστές που υπάρχουν στην περιοχή. Υπάρχει λοιπόν μία συζήτηση τέτοια. Αυτό που δεν υπάρχει σε αυτή τη συζήτηση και δεν μπορεί να υπάρξει αντικειμενικά είναι πώς με όλη αυτή τη διαδικασία, και αυτό κανένας δεν το λέει, θα ικανοποιηθούν οι ανάγκες του λαού σήμερα και των εργαζόμενων σήμερα. Μιλάμε για το 2019 και έχουμε φτάσει να συζητάμε για επενδύσεις, για ανάκαμψη και ανάπτυξη που υπάρχει, συντελείται σε χώρους, σε κλάδους. Ούτως ή άλλως το σύστημα δεν λειτουργεί και ενιαία, αλλού υπάρχει μείωση, αλλού υπάρχει αύξηση και πάει λέγοντας. Όμως, στη δεδομένη στιγμή, από τη μια έχουμε αυτό και μια αύξηση της περίφημης πίτας, από την άλλη πλευρά έχουμε την ίδια στιγμή το μέσο μισθό να έχει μειωθεί πάνω από 25%. Ο κατώτατος έχει αυξηθεί πάντως. Ο κατώτατος μπορεί να έχει αυξηθεί, γιατί τα 7,51 που υπήρχαν μια δεκαετία πριν γίνανε 5,86 και 5,11 και τώρα πήγανε στα 650. Αλλά ο μέσος μισθός συνολικά... Έχει φτάσει και 300. Ο μέσος μισθός συνολικά έχει μειωθεί. Ναι. Και έχει μειωθεί κατά μεγάλο ποσοστό, αλλά και ποσό. Είναι μιλάμε προφανώς, για πάνω από 300 ευρώ μείωση έχουμε, του μέσου μισθού. Μακάρι να ήταν ίδιο. Το θέμα είναι όμως ότι οι επενδύσεις γίνονται και γίνονταν και κατά τη διάρκεια της κρίσης και ειδικά τώρα στην περίοδο που το κεφάλαιο και οι διαδικασίες του ανακάμπτουν. Να μην πάμε μακριά από το πώς διαμορφώνονται οι εργασιακές σχέσεις που είναι χειρότερες συγκριτικά με το παρελθόν. Εδώ πέρα μιλάμε για μία πλήρη, πώς να το πούμε έτσι, ελαστικοποίηση, διευθέτηση του χρόνου εργασίας, κυλιόμενα ωράρια που αυτά είναι αποφασισμένα, συναποφασισμένα και εγκεκριμένα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από όλους και έρχονται εδώ και υλοποιούνται νομοθετικά με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Και εμείς πραγματικά ρωτάμε, απευθυνόμενοι στους εργαζόμενους, γιατί εκεί είναι ο χώρος ο δικός μας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα απευθύνεται στους παραγωγούς του πλούτου που παρόλο τον πλούτο που παράγουν, δεν μπορούν να τον αξιοποιήσουν και να τον απολαύσουν. Η φορολογία τους αυξάνεται, ενώ η φορολογία των κερδών και των επιχειρήσεων μειώνεται. Και εδώ έχουν δεσμεύσεις όλοι σε αυτή την κατεύθυνση, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, να τη μειώσουν ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα. Αυτοί λοιπόν που παράγουν τον πλούτο, πρέπει πραγματικά να στραφεί η σκέψη τους και να πάνε ένα βήμα παραπέρα και να πούν αν πραγματικά υπάρχει ο τρόπος και η προοπτική. Φαντάζομαι συμφωνείτε και εσείς ότι οι επιπλέον θέσεις, οι επιπλέον θέσεις εργασίας θα υπάρξουν αν υπάρχουν επιχειρήσεις, αν υπάρχουν καινούργιες δουλειές, αν υπάρχουν επενδύσεις, γιατί από μόνες τους δεν θα πέσουν από τον ουρανό, έτσι δεν είναι? Αυτό η ίδια η ζωή το έχει διαψεύσει, γιατί επενδύσεις υπάρχουν, υπήρχαν και θα υπάρχουν, όμως αναλογικά η αύξηση των θέσεων εργασίας δεν είναι τέτοια. Ή μπορεί να έχει αύξηση. Ευτυχώς ακόμα ρομπότ δεν προσλαμβάνονται. Άρα άνθρωποι μπορεί θα να προσλαμβάνονται. Αύξηση των θέσεων εργασίας. Για εργασία. Μπορεί να έχει αύξηση των θέσεων εργασίας. Και εδώ μιλάμε πραγματικά στοιχεία, οι οποίες όμως αφορούν ελαστικές σχέσεις μερικής απασχόλησης. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, βεβαίως. Αυτό συμφωνούμε. Ανακύκλωση εργασία-ανεργία. Με στοιχεία πρόσφατα που βγήκανε. Για κάθε 100 προσλήψεις έχουν απολυθεί 90. Άρα εδώ και μέσα στους χώρους δουλειάς που ο κόσμος ζει και εμείς οι ίδιοι δραστηριοποιούμαστε, αυτά τα πράγματα τα βλέπουμε και η σκέψη του κόσμου στρέφεται εκεί όταν πηγαίνει να κινητοποιηθεί και να διεκδικήσει σήμερα με βάση τις ανάγκες του. Και βλέπει και που είναι και το εμπόδιο. Μάλιστα. Το εμπόδιο είναι
στις απαιτήσεις των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, στην νομοθεσία που τις εξυπηρετεί, και στα εμπόδια που έχουν μπει ακόμα και για να γίνει. Όλος αυτός ο προβληματισμός που θέτεται τίθεται πια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τον άκουσα και στα debates των υποψηφίων για την Προεδρία της Κομισιόν. Δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα και δεν είναι ξεκομμένο όλα αυτά που λέτε. Προφανώς ο καθένας μπορεί να έχει τις διαφορετικές απόψεις ιδεολογικές, αλλά ο προβληματισμός είναι κοινός από όλες τις πλευρές. Εγώ θα ήθελα να πω και με αυτό να ολοκληρώσετε, γιατί να δώσουμε και το λόγο σας, γιατί και 23 κλείνουμε και είναι και 16. Έτσι. Ζούμε σε μια κοινωνία που είναι χωρισμένη. Υπάρχουν οι εκμεταλλευτές και υπάρχουν οι εκμεταλλευόμενοι. Αυτοί που καταπιέζουν και δημιουργούν άσχημες συνθήκες και σε περιόδους ειρήνης μέσα στη χώρα μας, αλλά και σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες, αν δείτε, είναι και οι ίδιοι που δημιουργούν για να μοιράσουν τον πλούτο τις εντάσεις και στο εξωτερικό. Μάλιστα. Και το λέω και με αφορμή τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, αλλά και στα άλλα πεδία των ιμπεριαλιστικών αντιπαραθέσεων. Μάλιστα. Που όλοι έχουν δώσει δείγματα γραφής ότι τη στηρίζουν και εμπλέκουν το λαό μας ακόμα βαθύτερα. Ολοκληρώστε για να δώσω το. Αυτό σημαίνει ότι στη βάση της προοπτικής που υπάρχει, αυτοί που παράγουν τον πλούτο κυριολεκτικά να τον πάρουν στα χέρια τους και να κάνουν κουμάντο σε αυτόν, μπορεί να μην κρίνεται αυτό το ζήτημα μπροστά στις εκλογές και με τον αρνητικό συσχετισμό που υπάρχει. Πρέπει όμως, θεωρούμε, να είναι στη σκέψη των εργαζόμενων. Να υπάρχει ένας προβληματισμός γύρω από όλο αυτό το θέμα των σχέσεων των εργαζομένων. Για να μπορούν την επόμενη μέρα να οργανώσουν τη δική τους αντιπολίτευση. Ωραία. Γιατί όσο το κεφάλαιο είναι στην εξουσία, με όποια κυβέρνηση, ο λαός θα είναι αντιπολίτευση. Λοιπόν. Και εδώ μπαίνει και το ισχυρό κουκουέ για να οργανώσει αυτόν τον αγώνα και να σταθεί απέναντι στις εξελίξεις που θα είναι αρνητικές για τον λαό μας.